Όπως ελπίζουμε να τα πούμε φιλοσοφημένα και μετρημένα εδώ με τον σπουδαίο το συνθέτη, τον εξαιρετικό μουσικό και φίλο της εκπομπής, τον Σαμάτο Σπανοδάκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο οποίος έχει δύο πολύ ωραίες συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 24 και 25 Μαρτίου. Και να ευχηθούμε από τώρα καλή επιτυχία, αν και τη θεωρούμε δεδομένη. Είναι εξασφαλισμένη, θα πω εγώ, Καραμαλής. Καλημέρα, Σαμάτη μου. Ναι, αλλά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σοβαρά και φιλοσοφημένα, πρέπει να μην επεμβαίνει κάθε τόσο αυτός ο Μίτσι Κώστας και να αλλάζει τη φωνή του και να κάνει διάφορους άλλους. Ναι, αλλά σε τσιγκλάει για να πεις και πράγματα. Τότε για αντεβάλτε τον. Χρειάζεται, Σαμάτη μου. Καλημέρα, Μίκη, σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω κι εγώ. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ. Οι μελωδίες σου ταξιδεύουν την Ελλάδα, την απελευθερώνουν, θα έλεγα. Ευχαριστώ, Μίκη, μου να είσαι πάντα καλά. Μουσικά και να πάει καλά και η σπίθα και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα ακούσουμε το Σαββατοκυριακό? Καλή ερώτηση είναι αυτή. Είναι τώρα μια απόφαση αυτή, η οποία ελπίζω να μην είναι λάθος και να μην έχουμε καμία επανάσταση την 25η Μαρτίου από τον κόσμο. Που έλεγα αντί να κάθομαι σπίτι μου να κοιτάω τηλεόραση και να τσαντίζομαι και να βρίζω, να ήταν πιο ωραία να, σε όσους μου αγαπάνε και όσους αγαπάω, να μιλήσω για την Ελλάδα και για τον Χριστό. Δηλαδή, μιλήσω εννοώ με τη μουσική πάντα. Γιατί τα λόγια, τι να τα κάνεις, έχουμε πια γεμίσει λόγια και πληροφορίες. Ναι. Πληροφορίες, όχι γνώσεις, καλά το ναι, είπατε. Πληροφορίες. Αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε τ' άλλο και το λέμε ένα στον άλλον και... Λοιπόν, επειδή αυτό το και εγώ δεν μπορώ να το λύσω, γιατί δεν είμαι ούτε ο Μεγαλέξανδρος, ούτε ο Μαρμαρωμένος, ούτε ο Κολοκοτρώνης, ούτε ο Πλαστήρας, ούτε καν ο Μητσικώστας. Επειδή δεν είμαι, το μόνο που θα κάνω είναι με τη μουσική μου και τους στίχους με την οποία τη συνοδεύω να υμνώ αυτά τα οποία αγαπάω, τα οποία είναι δύο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι αυτά που μας λείπουν και αυτή την εποχή, ο Χριστός και η Ελλάδα. Και με αυτή τη σειρά. Αυτά μας λείπουν, δεν μας λείπει ο εξυγχρονισμός, η παγκόσμια διακυβέρνηση. Η πολιτική ορθότητα. Αχ, να είχαμε λιγότερα από αυτά και να είχαμε περισσότερη απλότητα, πίστη και ελπίδα και έξω φόβο. Δεν το λέω ότι η τέλεια αγάπη έξω βγάζει το φόβο. Αυτός είναι και ο δικός μου ο καθημερινός πόλεμος. Δηλαδή, απ' τη μία είναι ο Σταμάτης, ο οποίος θέλει να δείρει και να βρίσει και να πάρει θέση. Και απ' την άλλη είναι ο άλλος, ο Σταμάτης, που λέει ηρέμησε και κοίτα πάνω. Γιατί είναι, εξαρτάται πόσο πίσω ή πόσο πάνω ή πόσο βαθιά θες να κοιτάξεις. Δηλαδή, λέμε, δεν κυβερνάει ο Παπανδρέου, κυβερνάει ο Σόιμπλε, πώς το λένε. Δεν κυβερνάει ο Σόιμπλε, κυβερνάνε οι Εβραίοι. Δεν κυβερνάνε οι Εβραίοι, κυβερνάνε οι Μασόνοι. Πάμε λοιπόν όλο πιο πίσω. Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Αλλά ας μην ξεχνάμε, δηλαδή αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σαν προβληματισμό, ότι υπάρχουν και πνευματικοί αρχηγοί. Υπάρχουν δυνάμεις σκοτεινές και δυνάμεις φωτεινές. Και η δική μου ελπίδα είναι να ανοίξουν κάποια στιγμή τα μάτια μας και να δούμε ότι οι φωτεινές δυνάμεις είναι πολύ περισσότερες κοντά μας και πολύ περισσότερες γύρω-γύρω από την Ελλάδα. Κύριε Σπανοδάκη, να κάνω μια προσθήκη. Όχι, βέβαια. Αυτό που λέμε, όχι, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θα προσθέτω, μόνο θα μιλάω. Ωραίο. Το τι κάνουμε. Ναι. Αυτό που λέμε σκοτεινές δυνάμεις δεν έχουν μόνο υλικά απαιτούμενα. Είναι και αυτές πνευματικές, αλλά σε άλλη ατραπό, με άλλη πολικότητα. Ναι, διαλέγεις τελικά ποιο σκοτάδι πολεμάς. Όλες. Και βεβαίως ως Έλληνες το πρώτο σκοτάδι πρέπει να πολεμάμε είναι αυτό του εαυτού μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να γίνουμε φωτεινοί ο καθένας μας, φωτεινότεροι, για να πολεμήσουμε αυτό το σκοτάδι που προσπαθεί να μας κυριεύει. Δεν θα το περάσει του σκοταδιού. Και όπως έλεγε και ο Παΐσιος ο Καημένος, ο Θεός μας αγαπάει, όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, κατά είμαστε όλοι μας. Ιδίως εκείνος που έχετε εκεί, μην ξαναλέω το όνομα. Ο Άθλιος, ναι, εδώ, Άθλιος. Όχι, ο Νταλάρας είμαι, δεν πιστεύω να λέει τίποτα. Όχι, καλημέρα. Καλημέρα, Σταμάτη μου. Εγώ κάνω ήδη πρόβλεψη τώρα το τραγούδι σου, το θα έρθει σαν αστραπή. Υπάρχει χώρα γιορτή. Μ' άρεσε δε πάρα πολύ. Θέλεις να έρθω. Πεις ντουέτο με τον Τζίμι Πανούση. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι σκέφτηκα αυτό. Καλή ιδέα. Θα σπάσει τα μία. Να αδελφωθείτε, να αδελφωθείτε. Να μονιάσουνε. Να μονιάσουνε. Να μονιάσουνε. Στο σημείο αυτό που μου αρέσει που λέει στην πύλη του Αγίου. Του Ρωμανού. Μπράβο, ακριβώς στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Έφυγε για αλλού. Και άγγελο θα σε φέρει εδώ. Στο σωστό. Γιατί και εγώ είμαι στο σωστό καιρό. Στα μάτια μου. Έτσι. Τι να σου πω, τι να. Αυτά τα φαινόμενα των αποδοκιμασιών σε συναυλίες και σε χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πώς, τι. Εγώ προσωπικά τα βρίσκω μια χαρά. Δηλαδή, ο καθένας παίρνει ό,τι θερίσει. Και να σου πω για κάτι.
Είναι ένας ολόκληρος κόσμος από τον οποίο έχει στερηθεί ο λόγος. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Πού να μιλήσουν. Μιλάνε ή οι δημοσιογράφοι, ή εμείς οι καλλιτέχνες όσοι μπορούμε να μιλήσουμε, ή οι πολιτικοί. Ο κόσμος πότε θα μιλήσει. Εκλογές δεν γίνονται, ψήφοι δεν γίνονται. Το μόνο που να κάνει είναι να βρίζει και να πετάει γιαούρτια. Δεν το θεωρώ ούτε κακό, ούτε αντιδημοκρατικό, ούτε. Και πιθανώς να φάω και εγώ κάποια, γιατί και εγώ δεν με αγαπάνε όλοι για αυτά τα οποία λέω και κάνω. Αλλά καλοδεχούμενα. Τι να κάνουμε, δηλαδή δικαιούται ο κόσμος να εκφραστεί όπως θέλει. Δεν μπορεί μόνο εμείς να εκφραζόμαστε. Πρώτη φορά την ακούω από καλλιτέχνη αυτή την άποψη. Δεν... Βέβαια, να σου πω το μυστικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το 99,9% των καλλιτεχνών μας είναι προοδευτικοί ή αριστεροί. Όλα αυτά εντός αγωγικών. Ναι. Πάρα πολύ λίγοι τορμάνε να μην είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Η άποψη που θα ακούσει από τους προοδευτικούς καλλιτέχνες είναι αυτό το ήξα φίξης. Ναι μεν αλλά, ναι μεν αλλά, φασισμός, δεν έχει φασισμός το άλλο. Έχω βαρεθεί να τα ακούω, έχω βαρεθεί να τα μιλάω, έχω βαρεθεί να τα καταγγέλω και... Δεν θα τα ακούσει αυτά που έλεγα. Δηλαδή θα τα ακούσει από καλλιτέχνες οι οποίοι ομολογούν Χριστό και Ελλάδα. Βρες τους μου. Πόσοι είστε? Πολύ λίγοι. Είμαστε πολύ λίγοι. Να σου πω κάτι. Αυτοί που φαίνονται. Γιατί θέλει πολύ ιερά τέτοια για να φαίνεσαι, να αντέχεις τους πολέμους. Αλλά είναι αρκετοί που δεν φαίνονται. Και μακάρι να δώσει ο Θεός να φανούν. Ας σου πω έναν τον οποίο λατρεύω, ο Αρτέμης ο Φανουλάκης, από τον ντουέτο Αρτέμης και Ευθύμης. Πρώην Terror X Crew που έχετε κάνει και μια δουλειά μαζί. Αυτός τα λέει χειρότερα και από μένα. Είναι ένας πιστός άνθρωπος ο οποίος αγαπάει Χριστό και Ελλάδα. Φίλος. Και τα λέει σε νέους ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Αυτόν τον ξέρω. Δηλαδή, να ένας. Δηλαδή, λίγοι είναι και λίγοι θα παραμείνουν, αλλά πάντα. Τώρα χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω το αλάτι της γης, πόσο είναι σε μια σούπα? Λίγο. Ένα κουταλάκι είναι, η σούπα είναι μεγάλη. Σωστό. Άσε που αν έχεις πίεση θα στο κόψουν και το αλάτι. Ναι, καλύτερα βέβαια να τα κόβεις όλα μόνος. Όντως. Παρά να στα κόβουν. Δηλαδή καλύτερα να αποφασίσεις μόνος να υποκληθείς στο Χριστό, παρά να σε αναγκάζουν να υποκλίνεσαι στο δουνουτού. Ναι. Έχει επηρεάσει τώρα την... τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών αυτή η κατάσταση? Γενικώς των καλλιτεχνών δεν ξέρω να σου πω και δεν ξέρω για ποια δημιουργικότητα θες να μιλάμε. Αλλά εμένα προσωπικά που το ζω πάρα πολύ. Από την σωστή όμως πλευρά, δηλαδή όσο βλέπω τη μαυρίλα πάω προς το φως. Δηλαδή θέλω να μιλάω για την Παναγία, θέλω να μιλάω για τους αγγέλους, θέλω να μιλάω για τους ήρωες. Δηλαδή κάποια εποχή με έπαιρνε εντός εισαγωγικών να μιλάω και για τα πολιτικά. Ναι. Ήταν αισθανόμενο ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο φωτεινά. Και ότι ιδίως οι δύο άνθρωποι που εγώ προσωπικά πίστευσα και αγάπησα, που ήταν ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Χριστόδουλος Αρχιεπίσκοπος, είδα μια ελπίδα τότε εκεί. Άλλο αν για χι λόγους, ας πούμε, αυτή η ελπίδα δεν ευδοκίμησε. Τότε μίλησα και όχι μόνο μίλησα, αλλά και υποστήριξα και έφαγε τις φάπες μου για αυτό το λόγο. Τώρα δεν βρίσκω κάτι αντίστοιχο να μιλήσω για κάποιον άνθρωπο. Η άποψη για τον Καραμαλή έχει αλλάξει από τότε, δηλαδή, γιατί ο Χριστόδουλος δεν βρίσκεται εν ζωή. Ναι, δυστυχώς δεν βρίσκεται, αν και βρίσκεται, αλλά ναι. 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 Όχι, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αυτό που εγώ αγάπησα στον Καραμαλή, να σου πω τι ήταν και τι είναι ακόμα. Mm-hmm. Ότι δεν ήθελε να φάει, δεν ήθελε να. Χρήματα εννοούμε. Ναι, εννοώ οικονομικά, δεν ήταν αυτό ο σκοπός του και αγαπούσε τη χώρα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα από εκεί πέρα το πόσο άντεξε, το πόσο σωστά τα έκανε, αυτό πια είναι θέμα ιστορίας και απόψεως. Αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι δεν ήταν προδότης, ότι δεν ξεπούλησε αυτή τη χώρα, προσπάθησε να τη βάλει σε κάποια ρότα. Με τις όποιες δυνάμεις του και τους όποιους συνεργάτες του. Πέσα Σταμάτη, πέσα, έχω το Λευτέρη Παπαδόπουλο εδώ. Εγώ έχω να πω Σταμάτη. Από τότε που μου έκανε το Λευτέρη Παπαδόπουλο την τελευταία φορά, τον είδα μπροστά μου και ήπιαμε και φάγαμε μαζί και γελάγαμε. Πέσα Σταμάτη. Πρέπει να πέσουν οι μπίπ γιατί ξέρει πώ αποκαλώ, είσαι μεγάλο. Αλλά και ο στίχο σου στα πέτρινα χρόνια, γιατί εγώ θα ήθελα να ζούσε και ο Καζατζίδης τώρα. Και εγώ... να έκανε την εισαγωγή στη συναυλία σου με αυτούς τους φοβερούς στίχους τα πέτρινα χρόνια. Σκληρή καιρή με στη φωτιά, 7 καημοί, πληγές 7. Κι εγώ κρατώ κλαδί ελιάς και εσύ να κλαίσα με κοιτάς. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς, εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρεις ζητάς. Σαν μια γιορτή από τα παλιά, χρυσή εποχή θα έρθει ξανά. Αυτή τη χρυσή εποχή περιμένουμε. Αμήν, Παναγία μου, και εγώ. Προηγούμενη...
Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει δεν ενημερωθήκατε σχετικά, γιατί δεν επικοινωνήσαμε. Η συνέντευξη που είχατε πει αυτά για την Μάργαρετ Παπανδρέου και τι ακριβώς, και το Γιώργο και τι ακριβώς πληρώνει η Ελλάδα, είχε περί τις 3.500 αναδημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Α, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Έγινε μέγας χαμός. Έγινε θέμα, ναι, συζητήθηκε. Έγινε θέμα. Συζητήθηκε. Ναι, αλλά δεν το είπαμε καμία κακία. Όχι, αντικειμενικά, ναι, χωρίς. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, χωρίς φόρτιση. Ξέρεις, πάντα βρίζουμε τους πολιτικούς, ας πούμε ο Βενιζέλος αυτός, ο Παπακοσταντίνος. Ξεχνάμε τις γυναίκες τους, οι οποίες πολλές φορές είναι χειρότερες. Δηλαδή, Σερσέλα φάμα, άντε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Η γυναίκα είναι τις περισσότερες φορές πιο μπροστά από τον άντρα. Και στο καλό και στο κακό. Σχεδόν πάντα. Ναι, απλώς τα λες γενικά γιατί είμαι άντρας ακόμη. Μην υποτιμήσω τόσο το φίλο μου. Ακόμη. Ακόμη. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ως Αγγέλης Βενιζέλος θα ήθελα ένα τραγούδι στα μάτια πάνω στο σπανδάκι να το κάνω ύμνο του Πασόκ. Θα ήθελα τιμή μου, χαρά μου και το κρυφό μου όνειρο. Δηλαδή κάποια στιγμή μεγαλώνοντας να γίνω Πασόκ. Τώρα που φεύγει. Βενιζελικό Πασόκ, ξέρει ο Σταμάτη. Σε όλα όσα πιστεύω και αισθάνομαι. Να είστε καλά. Ποιο είναι τώρα το. Δεν είπαμε ακριβώς για τη συναυλία. Ποιο είναι το μενού. Συντομία, συναυλία θα είναι. Όλη η μουσική και τα τραγούδια που θα ακουστούν θα είναι φτιαγμένα, δηλαδή από αυτά που έχω γράψει για την Κωνσταντινούπολη, για τη Σμύρνη. Δηλαδή, όχι καθόλου τα τραγούδια μου, τα εντός αυγικών, έφυγες νωρίς ή ξέρω, καλημέρα τι κάνεις. Καθόλου. Όλα αυτά που είναι για τις χαμένες μας πατρίδες, για την Ελλάδα. Και έγραψα και ένα καινούριο κομμάτι για τον Κολοκοτρώνη, που τον λέω το λιοντάρι του Μωριά. Και ένα δεύτερο καινούριο κομμάτι για την Παναγία, το οποίο λέγεται «Χαίρε θάλασσά μου». Με αυτά τα δύο σηματοδοτώ εκείνη τη μέρα. Δηλαδή την Παναγία και την Επανάσταση. Τα οποία θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά. Η Επανάσταση έχει και βία βέβαια, έχει πολύ βία. Βέβαια, βέβαια, αλλά κυρίως έχει μπροστά το Χριστό. Έχει. Δηλαδή δεν είναι βία γενικώς ότι άντε να ξεσηκωθούμε, ναι, να ξεσηκωθούμε, λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα να ξεσηκωθούμε. Ώστε τι, να ξεσηκωθούμε, ευχαριστώ. Με ποιο περιεχόμενο. Ναι. Να φέρουμε τι, α πούμε μια Ρωσία. Μια Σοβιετική Ένωση. Δεν τη θέλουμε, να είμαι ειλικρινής, δεν την πολύ θέλει. Δεν ξέρω αν και κανείς τη θέλει ακόμα και ήδη. Οι ίδιοι τα παιδιά τους στην Αμερική τα θέλουν. Ναι, ή σε αμερικάνικα κολέγια. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν πάνε να σπουδάσουν εκεί, γιατί τόσο θαυμάζουν αυτό το πράγμα. Ή να ζήσουν κιόλας, ωραία θα ήταν. Πολύ σωστό. Ναι. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τη συναυλία. Η οποία είναι, είπαμε, Σάββατο και Κυριακή. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και Παρασκευή, ότι είναι δίθεν, ας πούμε, για να έχουμε έτσι. Δίθεν ότι είναι και Παρασκευή, ότι είναι πολλές μέρες και ότι είμαι πολύ λαοφιλής. Όχι, είναι Σάββατο και Κυριακή είστε. Ποιος τη διοργανώνει? Τη διοργανώνει η Εφημερίδα Δημοκρατία και το Μελωδικό Καράβι. Το Μελωδικό Καράβι είναι μια μικρή εταιρεία δίσκων, η οποία βγάζει κυρίως βιβλία. Πώς φάνηκε αυτό? Ωραίο είναι. Γιατί η δισκογραφία δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και βγάζει θρησκευτικά βιβλία. Το Μελωδικό Καράβι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι. Και η Εφημερίδα Δημοκρατία, που μου έκανε εντύπωση, γιατί είχε στα δώρα που δίνει είναι η βιογραφία του Παΐσιου, η βιογραφία των πατέρων, το οποίο είναι φοβερά προοδευτικό, χωρίς εισαγωγικά η εφημερίδα. Καλά, οι χριστιανικές αξίες είναι η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη, η δικαιοσύνη. Η αγάπη είναι αυτό, μια πάρα πολύ περίεργη λέξη. Γιατί αν την πάστηνα, γιατί εκείνη και όλη η παρεξήγηση με τον χριστιανισμό, δηλαδή η αγάπη δεν είναι χάιδι, δεν είναι χαρά. Η αγάπη είναι ο σταυρός. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της αγάπης. Άρα αυτός που θέλει να αγαπάει πρέπει να είναι έτοιμος και να θυσιαστεί. Και δεν είναι εύκολο. Πάρα πολύ λίγοι λοιπόν αγαπάνε. Άρα με πολύ οικονομία χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Δεν είναι εύκολη λέξη. Δηλαδή, αγαπάω σημαίνει φτάνω μέχρι το τέλος. Και μέχρι το τέλος σημαίνει θα λέω την αλήθεια μέχρι του σταυρού. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, δεν είναι εύκολο. Μακάρι να αξιωθεί, να μην αξιωθούμε, να έχουμε ένα γιατάγανι πάνω από την πλάτη μας και να λέει ή αλλάζεις πίστη ή σου κόβω το κεφάλι. Γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Ναι, είναι αντιτουριστική εμπειρία, να το πω επίσης. Ναι, είναι αντιτουριστική. Είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε. Ναι, και μακάρι αυτόν τον τρίτο που κάνει τις φωνές. Ναι. Δεν το χρειάζεται. Σταμάτη μου. Σταμάτη μου. Εγώ το είχα πει για τα πέτρινα χρόνια. Μητσοτάκης, το οποίο θα έρθει στη συναυλία. Ναι, πρόεδρε. Ναι, πρόεδρε. Θα έρθω να τιμήσω τη συναυλία στο Μέγαρο. Και να χαιρετήσω τον Σταμάτη Σπαρδάκη. Με τα πέτρινα χρόνια, τη μουσική. Τα οποία τα νοσταλγείτε. Τα ΜΑΠ. Τα ΜΑΠ πάει σήμερα όσο μια παιδική ποτέ. Χοροδία, η λήψη του Καζαντζίδη. Πάρα πολύ ωραία. Και ας χαίρεται από εκεί που είναι.
Μπράβο, ευχαριστούμε Σταμάτη. Πάρα καλά. Πολύ. Καλημέρα, εγώ, καλή εγώ. Επιτυχία να ευχηθώ. Να πω κάτι στο Σταμάτη, να είναι πάντα όρθιος και ορθός, γελαστός και γελασμένος. Άψογος. Λοιπόν, γεια Σταμάτη. Γεια χαρά.